Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος είναι ένας πολιτιστικός θεσμός που πραγματοποιείται εδώ και 2 δεκαετίες στην Κύπρο. Περισσότερα από 30 θεατρικά σχήματα παίρνουν μέρος κάθε χρόνο παρουσιάζοντας παραστάσεις σε επιλεγμένα αμφιθέατρα του νησιού. Φέτος πήραν μέρος μόνο 7 σχήματα από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Γεωργία και την Κύπρο, τα οποία παρουσίασαν έργα αρχαίου ελληνικού δράματος όλο τον Ιούλιο. Ο Χρήστος Γεωργίου, εκτελεστικός διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, μας δίνει το στίγμα αυτού του ξεχωριστού φεστιβάλ. Αυτό το φεστιβάλ είναι το μοναδικό φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχει και παρουσιάζονται παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος, όπου συμμετέχουν όχι μόνο παραστάσεις από κυπριακά θεατρικά σχήματα, αλλά και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες από όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια το φεστιβάλ διευρύνεται, αναπτύσσεται, βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία, τόσο με την αύξηση των θεατών, την αριθμητική αύξηση των θεατών του, αλλά κυρίως με την διπλή διάκριση, με την ευρωπαϊκή αναγνώριση, το EFE Label, από το Europe Festivals, Festivals for Europe, όπου το φεστιβάλ πια είναι ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Το αρχαίο θέατρο του Κουρίου κατασκευάστηκε στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ., αλλά πήρε τις σημερινές του διαστάσεις κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι ένα από τα σημαντικότερα θέατρα της Κύπρου. Ο αρχαιολογικός χώρος φέρνει ίχνη διαφορετικών πολιτισμών, καθώς από εδώ πέρασαν Άραβες, Ασσύριοι και Ρωμαίοι. Ακούτε! Ακούτε, σκύλες! Θα χαθείτε! Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας παρουσίασε στις 20 και 21 Ιουλίου τον Ορέστη του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιάννη Αναστασάκη. Τον Ορέστη ερμηνεύει ο Χρήστος Τηλιανού, ενώ την Ηλέκτρα η Ιωάννα Κολιοπούλου, που τιμήθηκε φέτος με το βραβείο Μέλινα Μερκούρη. Είναι ένα έργο που δίνει ευκαιρία σε όλους μας να αναμετρηθούμε με αυτό που ζούμε σήμερα. Μιλάει φυσικά για την ιστορία του Ορέστη και της Ηλέκτρας. Είμαστε 6 μέρες μετά το θάνατο της Πυθεμνήστρας, μετά τη δολοφονία της Πυθεμνήστρας από τους ίδιους. Και είναι ο Ορέστης, η Ηλέκτρα και σε λίγο και ο Πυλάδης, που έχουν αντιμετωπίσει μια καταδίκη που θα έρθει από τη συνέλευση του λαού και έχει να κάνει με το δικό του θάνατο. Εκεί βλέπουμε και την αδελφική αγάπη και τη φιλία, αλλά και μια πολιτεία σε κρίση. Δηλαδή μια κοινωνία η οποία, ενώ έχει πολλές ευθύνες, τελικά δεν θέλει να τις αναλάβει και οι νέοι άνθρωποι αυτής της κοινωνίας πρέπει να βρουν το δίκιο τους. Αυτό που ανοιχνεύει η παράσταση είναι η θέση του πολίτη σε μια πολιτεία που κλειδωνίζεται. Η θέση μιας πολιτείας που αυτοτιμωρείται τιμωρώντας. Σε έναν κόσμο που οι αξίες είναι κλονισμένες και οι ψυχές ταραγμένες. Η καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας παρουσιάζεται στις 3 και 4 Αυγούστου στην Επίδαυρο και ακολουθεί μεγάλη περιοδία στην Αθήνα και την επαρχία.